Γεια σας φίλοι μου. Εδώ στο κατάστημα Ειδών Αλιάς Ιούλης Παπαϊόνουβρης στην Αθήνα. Στην οδό Αθηνάς, αριθμό 48 και τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. Στην οδό 210-33-128-47 και γίνεται αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή με την Γενική Ταχυδρομική σε αυτό το βίντεο. Ένα σετ προσφορά για τους φίλους που θέλουν να έχουν κάτι πολύ εξειδικευμένο. Λοιπόν, καλάμι της εταιρείας Hart, τώρο Technolite 2,70 σε μήκος και 5,24 γραμμάρια. Ένα κομψοτέχνημα απίστευτο. High Carbon Composition. Λοιπόν, minimal βάση στήριξη μηχανισμού, μια χαρά. Τα πουλά πίσω με το σχηματάκι της Hart. Ευμεγέθης οδηγός Fuji Alconite. Αυτή είναι η K οδηγή. Ναι. Ωραία. Ένα στο πρωτοστέλεχος. Λοιπόν, πάμε για λίγισμα. Ελάχιστη κύρτωση και έχουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στο σύνολο και καμπύλη συμμετρική απίστευτη. Μια χαρά. Άρα να το είχα δει αυτό, το περνά. Μ' αρέσει υπερβολικά αυτό. Έντονο κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, σαν καλαμάκι η τιμούλα του είναι στα 117 ευρώ και συνδυάζεται στο σετάρισμα από το κατάστημά μας με το μηχανισμό το Legalis τον LT 2500, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός με σχέση περιστροφής γραναζιών 6,2:1. 205 γραμμάρια ζυγίζει ο μηχανισμός, 10 κιλά φρένα με μικρομετρική ρύθμιση καστάνιας, 5 ιαπωνικά κλειστά αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν και σε κάθε περιστροφή του χεριλιού ανακτά μαζεύει, έτσι, 87 εκατοστά νήμα ή πετονιά. Μπορεί να φορτώσουμε στο μηχανισμό απάνω P06 290 μέτρα, P08 200 μέτρα και P1 190 μέτρα. Λοιπόν, ο μηχανισμός, η τιμούλα πώλησης είναι στα 76 ευρώ και έχουμε 117 συν 76, 193 ευρώ είναι το σύνολο, τιμή προσφοράς στα 165. Σύνολο, σετάκι, ούνο και αυτό, έτσι. Λοιπόν, ένας τυχερός θα το κάνει δικό του ένα σετ απίστευτο. Μπορεί να, θα το έλεγα από High RF έως και Light. Ένα σύνολο το οποίο μπορείς να παίξεις. Για μένα προσωπικά, που θα το χρησιμοποιούσα, να πετάξω τα πλανάκια μου μέχρι τα 10 γραμμάρια, σίγουρα δεν θα έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να παίξω τεχνητά μέχρι και 20 γραμμάρια επιφανίας, μια χαρά. Πενσιλάκια, μια χαρά. Λοιπόν, γιατί όχι, θα το δοκίμαζα σίγουρα με τις δυο μισάρες για σουπιές και με τριάρες για καλαμάρια. Το όχι, η καμπύλωση, η κύρτωσή του στον μπροστινό στέλεχος είναι όπως πρέπει, αρκετά μαλακό. Θα αποσβαίνει τα κεφάλια, τα τραβήγματα μάλλον, προς τα πίσω της σουπιάς και του καλαμαριού, οπότε δεν πρόκειται να σκιστεί με τίποτα. Γιατί όχι,
θα το δοκίμαζα με λαβράκια μέχρι 1-1,5 κιλό σίγουρα, και θα το έβαζα και στην πρόκληση να παίξω με δασκάκια μέχρι και 1,5 κιλό, γιατί όχι. Φυσικά ένα καλάμι το οποίο το χαίρεσαι να το κρατάς στα χέρια. Ευχαριστώ, με βλέπετε, να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.